Λοιπόν, ετοιμάζομαι να κάνω την πρώτη δοκιμή του ταχυθερμοσύφωνου. Έχει συνδεθεί η φιάλη με ένα απλό λάστιχο νερού πρόχειρα και τροφοδοτεί τη συσκευή. Χρησιμοποιώ σαπουνό νερό, σαπούνι για τα πιάτα και με ένα πινελάκι βάζω εδώ πέρα στους συνδέσμους για να δω μήπως υπάρχει καμιά διαρροή. Έχει συνδεθεί από κάτω, έχει μπει εδώ ένα πιστολάκι και εδώ έχει μπει μια αντλία πρεσοστατική. Είναι δηλαδή αναπαράσταση του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί τελικά. Η τροφοδοσία είναι εντάξει, δουλεύει, έρχεται νερό κανονικά. Μια πρώτη δοκιμή που είναι σημαντική να γίνει είναι να δοθεί με την κατάλληλη πίεση νερό στο κύκλωμα ώστε να ενεργοποιηθεί και όλος ο υπόλοιπος μηχανισμός. Γιατί εγώ την πάτησα λίγο έτσι και χρειάστηκε να διαβάσω αρκετά και να δω βίντεο. Έδωσα νερό στο κύκλωμα, δεν ήταν μεγάλη πίεση, χρησιμοποίησα μία αντλία βυθού. Μία, αυτή είναι εδώ, αλλά δεν είχε αρκετή πίεση για να ενεργοποιήσει μέσα το κύκλωμα και είχα την εντύπωση ότι δεν δουλεύει σωστά. Στεναχωρέθηκα τζάμπα δηλαδή. Αλλά τώρα που έβαλα την πρεσοστατική, δουλεύει μια χαρά. Οπότε όταν πατήσω το ντουζάκι, το διακόπτη του και αρχίσει το νερό να κυκλοφορεί, αμέσως ενεργοποιείται. Και δείχνει τη θερμοκρασία του νερού που περνάει από μέσα του αυτή τη στιγμή. Όσο μειώνεται η ροή, τόσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Εδώ λοιπόν, με αυξημένη μάλλον τη ροή, εδώ πέρα, έχω μία, από ό,τι φαίνεται, σταθερή θερμοκρασία, στο 46, που είναι πιο ζεστό από το θα ήθελα. Κάτι που με προβλημάτιζε είναι η θερμοκρασία των γασαερίων. Πόσο ζεστό δηλαδή θα ήταν αυτό. Αλλά από ό,τι βλέπω, το δουλεύω εδώ και 5 λεπτά περίπου, η θερμοκρασία είναι πολύ καλή. Είναι πολύ ανοιχτό. Ανεπέστην, πρέπει να είναι γύρω στους 35 με 40 βαθμούς το πολύ δηλαδή. Οπότε ο φόβος μου για το μήπως δημιουργηθεί ζημιά στη λαμαρίνα, μήπως κυτρινήσει δηλαδή, μαυρίσει, τίποτα τέτοιο, μάλλον δεν είναι δικαιολογημένο. Θα βάλω μια περσίδα εδώ για να πηγαίνουν τα καυσαέρια έξω. Λοιπόν, το νερό είναι σταθερά στους 50 βαθμούς, αλλά τραβάω ζεστό νερό τώρα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έρχεται από την έρχεται από τον κουβά που ήδη ζεσταίνεται το νερό που έχει μέσα, οπότε και σε όλο το υπόλοιπο κύκλωμα κυκλοφορεί ζεστό νερό. Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Εντάξει, θα το βρούμε τον τρόπο. Θα το βρούμε τον τρόπο. Αυτό που όμως είναι απαραίτητο είναι μέχρι να έρθει το ζεστό νερό και κάπως να σταθεροποιηθεί για να το χρησιμοποιήσουμε, το νερό αυτό να μην πετιέται. Λοιπόν, δοκιμή με bypass διακόπτη. Το νερό περνάει από τον κουβά, πάει στην αντλία, από την αντλία πηγαίνει στο ταχυθερμοσύφωνο και από την έξοδό του το ταχυθερμοσύφωνο δίνει σε αυτή την διασταύρωση που από τη μία πλευρά
πηγαίνει στο τουζάκι και από την άλλη πλευρά πηγαίνει σε αυτό το διακόπτη που παίζει το ρόλο του bypass και στέλνει το νερό απευθείας μετά το ταχυθερμοσύφωνο, δηλαδή το στέλνει πίσω στον κουβά για να κάνει κύκλο. Ο κουβάς παίζει το ρόλο της δεξαμενής. Δηλαδή τι κάνω, μέχρι να ζεσταθεί το νερό στέλνω ξανά το νερό που περνάει μέσα από το ταχυθερμοσύφωνο στη δεξαμενή. Λοιπόν, έχουμε έναυση αυτή τη στιγμή, έχουμε φλόγα, έχει ξεκινήσει το νερό να ζεσταίνεται. Εδώ όμως ακόμα, εδώ έχει, εδώ τώρα ήρθε το νερό. Έρχεται μετά από 15 με 20 δευτερόλεπτα περίπου. Λοιπόν, αν υποθέσουμε τώρα έχει 49 βαθμούς, έτσι. Αν υποθέσουμε ότι είμαι ικανοποιημένος εγώ με αυτό το νερό, αυτή τη στιγμή δεν έχω ξοδέψει νερό για να ζεσταθεί. Νερό που αλλιώς θα άφηνα τη βρύση να τρέχει, έτσι, μέχρι να έρθει το ζεστό νερό. Ή το ντουζάκι, ας πούμε, θα το είχα στην άκρη και θα έβγαινα το νερό έξω. Τώρα το νερό έχει πάει όλο στη δεξαμενή. Και τώρα, χρησιμοποιώντας το ντουζάκι, έχουμε πάλι έναυση εκεί πέρα και έχουμε ζεστό νερό 50 βαθμών, χωρίς να έχει ξοδευτεί τίποτα.